Σήμερα θα αναφερθούμε στη Βυσαλτία μας, στην Ιγρίτα, στα Γερακίνια. Σήμερα ξεκινά το πρόγραμμα, 2 Σεπτεμβρίου, μέχρι την επόμενη Κυριακή, με καθημερινές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Θα αναφερθούν οι άνθρωποι του Δήμου και ο κύριος Αντιδήμαρχος, προκειμένου να υπάρχει καλύτερη πληροφόρηση. Η Περιφερειακή Ενότητα Σερών στήριζε και στηρίζει εμπράκτως τον πολιτισμό και γι' αυτό στηρίζει και τα Γερακίνια. Καλό τους Σεραίες και τους Σεραίους να τιμήσουν αυτές τις εκδηλώσεις που πραγματικά είναι σε πολύ καλό και υψηλό επίπεδο και φυσικά πρέπει πάντοτε να προσπαθούμε με ο πρώτος βαθμός, ο δεύτερος βαθμός, έτσι ώστε να αναβαθμίσουμε, γιατί τα Γερακίνια είναι μια πολιτιστική εκδήλωση, ένα πολιτιστικό γεγονός που ξεφεύγει από τα τοπικά σύνορα και είναι κάτι το οποίο μπορούμε πραγματικά να το δώσουμε μεγαλύτερη αξία. Σήμερα ξεκινάει το Φεστιβάλ Πολιτισμού και Παράδοσης Γερακίνια 2024, ένας θεσμός στα πολιτιστικά δρόμενα του νομού και όχι μόνο, που έχει ξεκινήσει από τις αρχές της δεκαετίας του 80 και μετράμε φέτος τα 42 Γερακίνια. Αναλυτικά το πρόγραμμα ξεκινάει από σήμερα και κλείνει στις 8 Σεπτεμβρίου Κυριακή. Σήμερα έχουμε την αναπαράσταση της πτώσης της Γερακίνας στο πηγάδι της Γερακίνας και στη συνέχεια τα παιδικά χορευτικά των συλλόγων του Δήμου θα χορέψουν στην κεντρική πλατεία της Νιγρίτας. Την Τρίτη έχουμε παραδοσιακή λαϊκή βραδιά με το σχήμα «Επιμένουμε παραδοσιακά» και έχουμε καλεσμένους 5 συλλόγους από όλη τη Μακεδονία. Οι σύλλογοι αυτοί είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σταυρού Θεσσαλονίκης Μέγας Αλέξανδρος, ο Πολιτιστικός Χορευτικός Όμιλος Σοχού, ο Σύλλογος Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης, ο Ποντιακός Λαγογραφικός Σύλλογος Λευκών Ασερών, ο Πόντος και φυσικά χορευτικό τμήμα του Δήμου μας, του Δήμου Βυσαλτίας. Συνεχίζουμε με την Τετάρτη, στο οποίο έχουμε ένα αφιέρωμα στο μεγάλο μουσικοσυνθέτη Γιώργο Χατζινάσιο, του οποίου η καταγωγή είναι από την Ιγρίτα. Μαζί του θα είναι οι τραγουδιστές Μέρη Στεφανακίδη, Άντα Αθανασοπούλου και Άγγελος Ανδριανός. Το πρόγραμμα θα ανοίξουν 2 τοπικές χοροδίες, η Μεικτή Χοροδία Νιγρίτας και η Μεικτή Χοροδία του Δήμου Βυσαλτίας. Συνεχίζουμε την Πέμπτη, από πολύ νωρίς, από τις 6 ώρα το απόγευμα, όπου θα έχουμε αθλητικές εκδηλώσεις μπροστά από το ξενοδοχείο Γερακίνα, με τη βοήθεια της ποδοσφαιρικής ομάδας της Νιγρίτας 2018, της ομάδας μπάσκετ Βυσάλτης, του Συλλόγου Μονομάχη και του Συλλόγου Αθάνατη Μαυροθάλασσας, θα έχουμε street soccer, μπάσκετ 3-on-3, επίδειξη Taek Wondo, παρουσίαση του παραδοσιακού Taek Wondo, γνωριμία με το Ολυμπιακό άθλημα συμμετέχοντας και σε ψηφιακά παιχνίδια οι μικροί μας φίλοι. Στη συνέχεια θα έχουμε επίδειξη μοντέρνων χωρών από την δασκάλα Ναταλή Θεοδωρίδου και στη συνέχεια στην κεντρική πλατεία της Νιγρίτας θα έχουμε επίδειξη μοντέρνου χορού Ζούμπα από τη χοροδιδάσκαλο Στέλλα Ξοβέρη. Η συνέχεια της βραδιάς είναι με 2 ροκ συγκροτήματα τοπικά από εδώ από τον νομό Σερών. Είναι η Κεφαλάς Μπαντ και η Στέντορ Μπαντ. Και συνεχίζουμε την Παρασκευή που την έναξη της ημέρας θα έχει το εργαστήρι παραδοσιακών χωρών Πύρος, όπου θα μας παρουσιάσει ένα από τα δρόμενά του και στη συνέχεια έχουμε μια μεγάλη συναυλία με τον ερμηνευτή Δημήτρη Μπάση. Το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου στην κεντρική πλατεία της Νιγρίτας έχουμε πανβυσαλτιακό αντάμωμα, στο οποίο έχουμε καλέσει όλους τους συλλόγους πολιτιστικούς, χορευτικούς από τον Δήμο και από Δήμων του Δήμου για να συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση. Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου κλείνουμε με μια βασικά... Όχι, συγγνώμη. Έχουμε πρώτα την φλόγα, η οποία περνάει από την Ιγρίτα στις 9 η ώρα και στη συνέχεια θα κλείσουμε την εβδομάδα των εκδηλώσεων με τη συναυλία με το λαϊκό ερμηνευτή Θοδωρή Φέρη. Καλούμε τους Σεραίους και τις Σεραίες και όχι μόνο φυσικά, γιατί τα Γερακίνια είναι ένας θεσμός ο οποίος ξεκίνησε το 1981 και ήταν από τους πρώτους θεσμούς σε όλη τη Μακεδονία. Καλούμε λοιπόν όλο τον κόσμο από όλη τη Μακεδονία και από όλο τον νομό να έρθει στην πόλη μας,
να απολαύσει τις μέρες αυτές με τα πολιτιστικά δρόμενα που θα έχουμε όλη τη βδομάδα και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Με τη βοήθεια πάντα της Περιφερειακής Ενέδειας των Εσερών, στέκεται αρρωγός υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παναγιώτη Σπυρόπουλο και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, να κυλήσει ομαλά όλη η εβδομάδα. Οι συναυλίες είναι όλες οι συναντραστηριότητες είναι δωρεάν. Είτε στην κεντρική πλατεία, είτε στην πλατεία στο ξενοδοχείο, όλες είναι δωρεάν.